Ασκήσει εκλάψασα ως περπαρθένος σεμνή, αθλήσεως έμασι την της αγνίας τολήν, εν Θεός εφήνιξας, ο Θεν Ανάστα. Τη σημερινή ημέρα, 29 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Οσίας Αναστασίας της Ρωμαίας. Η Οσία Αναστασία έζησε στα χρόνια του Δεκίου και Βαλεριανού και καταγόταν από τη Ρώμη. Όταν πέθαναν οι πλούσιοι γονείς της, διαμήρασε την περιουσία που κληρονόμησε στους φτωχούς και αποσύρθηκε σε μοναστήρι. Όταν τη συνέλαβε ο ηγεμόνας Πρόβος, υπενθύμησε στην Αναστασία την ανθυρή νεότητά της, για την οποία θα έπρεπε να αρνηθεί τον Χριστό. Τότε, δυναμική υπήρξε η απάντηση της Αναστασίας. Εγώ, είπε, μία ωραιότητα και νεότητα γνωρίζω. Εκείνη που δίνει ο Χριστός τις πιστές και γενναίες ψυχές, που προτιμούν γι' αυτόν το θάνατο, αντί άλλων εγκόσμιων αγαθών, όταν αυτά προτείνονται για την προδοσία του Θεού τους. Πλούτη είχα άφθονα, δεν τα θέλησα, αλλά το Χριστό μου τον θέλω και από αυτόν καμία δύναμη δεν θα μπορέσει να με χωρίσει. Αν αμφιβάλλεις, δοκίμασε. Εξαγριωμένος από την απάντηση ο Πρόβος, τη μαστίγωσε στο πρόσωπο και την άπλωσε σε αναμένα κάρβουνα. Έπειτα την κρέμασε και την έσκισε το σώμα. Μετά έκοψε τους μαστούς της, ξερίζωσε τα νύχια της και τελικά την αποκεφάλισε. Έτσι η Αναστασία πήρε τον αμαράντινο στέφανο του μαρτυρίου. Τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με την αμαρτωλή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με την αμαρτωλή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με την αμαρτωλή. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Αμήν. Ασκήσει εκλάψασα ως περπαρθένος σεμνή, αθλήσεως έμασι την της αγνίας τολήν, εν Θεός εφήνιξας, ο Θεν Αναστασία, ο Σωσία και Μάρτης, χάριτας η αμάτων, αποστράπτης εν κόσμο, πρεσβεύουσα το σωτήρι υπέρ των ψυχών ημών.